πως η ομορφιά κάθε πόλης αναδεικνύεται όταν την αντικρίζει κανείς από ψηλά. Και μην πάει ο νου σας σε κάποιο λόφο ή πύργο για να δούμε την πόλη της Βιέννης από ψηλά. Κυρίες και κύριοι, το σημερινό Travel Guide σας καλωσορίζει σε μία πτήση στα 5.000 πόδια για να απολαύσουμε μαζί την πανοραμική θέα της πόλης. Πτήση στους Εφέρες δεν είναι αρκετή, με την πρώτη σας κιόλας βόλτα στους κεντρικούς δρόμους της Βιέννης θα διαπιστώσετε πως βρίσκεστε σε μία αυτοκρατορική πόλη και μία από τις βασίλισσες σοκολάτας. Τουλάχιστον το βασιλιά της σοκολάτας τον βρήκα και με έπεισε να δοκιμάσω σοκολάτα με τσίλι. Okay, let's try chili. Shut the bedroom window in the... Okay, I'm going to try it. You have to try chili. Okay. I give you something in it, not too much. I hope to be okay. Too much. No. You have to steer it now and you will see. Yes, us? It's too strong. Prefer more σαν ζωηρικός άνθρωπος θα πρέπει να δοκιμάσω, μας λέει, την κανέλα. Πάρα πολύ δυνατό, δεν ξέρω. Post. Excellent. That's what you prefer. Λοιπόν, με ένα ποτήρι κούπας σοκολάτας, κανένα σας χαιρετήσουμε προς το παρόν. Ευχαριστούμε πολύ. Dankeschön. Bitte sehr, gerne. It was a real pleasure for us. For me too. Με τη γεύση της βασιλικής σοκολάτας να διαχέεται σε όλα τα σημεία του ουρανίσκου μας, πήραμε το δρόμο για το βασιλικό αυτοκρατορικό θερινό παλάτι του Σενμπρούν. Βρίσκεται λίγο έξω από τη Βιέννη και όταν φτάσαμε, αντιληφθήκαμε αμέσως γιατί το παλάτι Σενμπρούν θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία σε όλη την Αυστρία. Η πρώην θερινή κατοικία των Αμπσβούργων, το παλάτι του Σενμπρούν, χτίστηκε σε μια τοποθεσία λίγο έξω από τη Βιέννη, στη δυτική πλευρά της σημερινής πόλης. Τώρα θα μου πείτε γιατί ονομάστηκε θερινή κατοικία, μια και η χειμερινή και πολύ εντυπωσιακή κατοικία, το παλάτι του Χόρφμπρουκ, βρίσκεται ήδη στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Φανταστείτε ότι εκείνη την εποχή, στα μέσα του 16ου αιώνα, η έκταση της Βιέννης ήταν πολύ μικρότερη. Επιπλέον, η συγκεκριμένη περιοχή που βρισκόμαστε τώρα ήταν μια δασόδη έκταση που καταστράφηκε ολοσχερώς από την πολιορκία των Τούρκων το 1683 και ήταν μια ευκαιρία ως επίδειξη πλούτου να χτιστεί ένα τόσο εντυπωσιακό παλάτι. Ελάχιστα στοιχεία από το αρχικό σχέδιο διασώζονται, καθώς η αυτοκράτηρα Μαρία Θηρεσία διέταξε να καλυφθεί η πρόσωψη με το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα και να ανασχεδιαστεί τελείως ο εσωτερικός χώρος του παλατιού σε αρχιτεκτονική του ρουκοκό,
Εν τούτη, στο παράδειγμα του Σένμπουρν θεωρείται ένας δημοφιλές προορισμός και αξιοθέατο, καθώς συγκεντρώνει περισσότερους από 110.000 επισκέπτες το χρόνο. Και ίσως οι 110.000 επισκέπτες να θεωρούνται λίγοι εάν μετρήσει κανείς τα πολυάριθμα δωμάτια και τις πολυτελείς αίθουσες που συνθέτουν το αυτοκρατορικό συγκρότημα του Σένμπουρν. Η κεντρική μεγάλη αίθουσα μήκους 40 μέτρων, το δωμάτιο με τους καθρέφτες, η αίθουσα Βιελάκ, το γαλάζιο κινέζικο σαλόνι, το δωμάτιο του Ναπολέοντα, το εκκλησάκι της Μαρίας Θηρεσίας, το δωμάτιο με τις πορσελάνες και το σαλόνι της πριγκίπισσας Ελισάβετ. Είναι οι βασικότεροι χώροι που αξίζει να αναζητήσετε στην περιήγησή σας στο λαβύρινθο του Σένμπουρν. Υπολογίστε όμως πως θα χρειαστείτε σχεδόν μισή μέρα για να θαυμάσετε όλα τα αξιοθέατα του παλατιού, που λόγω και της ιστορικής του σημασίας φέρουν τη σφραγίδα της πολιτιστικής χειρονομιάς της UNESCO. Βγαίνοντας από το παλάτι στα δεξιά και αφού διασχίσετε τους κήπους του Σένμπουρν, θα οδηγηθείτε στο ζωολογικό κήπο των θερινών ανακτόρων που θεωρείται ο παλαιότερος μπαρόκ ζωολογικός κήπος στον κόσμο, αλλά και ένας από τους πιο σύγχρονους. Περισσότερα όμως για τη λειτουργία και τα είδη των οργανισμών που διαβιούν, είχαμε τη χαρά να μας ενημερώσει η κυρία Φέλτμαν, που καλωσόρισε το Travel Guide ως την πρώτη τηλεοπτική ελληνική εκπομπή που επισκέπτεται το ζωολογικό κήπο του Σένμπουρν. Ο ζωολογικός κήπος του Σένμπουρν ιδρύθηκε το 1752 ως βασιλικό θηροτροφείο από τον αυτοκράτορα Φραγκίσκο Ιωσήφ τον Πρώτο και θεωρείται ο παλαιότερος του κόσμου. Περισσότερα όμως και αναλυτικότερα θα μας πει εδώ η κοινωνιολόγος και υπεύθυνη ολόκληρου του ζωολογικού κήπου, η κυρία Ρεγκίνα Φίστ Μούλα, την οποία καλωσορίζουμε στο Travel Guide. Mrs. Φίστ Μούλα, Ρεγκίνα, welcome to our TV show Travel Guide. Well, thank you for having me and thank you for coming to the zoo. It's really nice to have you here because you are the first team from Greece who's coming to our zoo. Really? We are the first team? Yes, you are. Λοιπόν, μας ευνηδιάζει εδώ η Ρεγκίνα. Μας εξηγεί μόλις τώρα ότι είμαστε η πρώτη ελληνική εκπομπή που έχει έρθει και έχει καλύψει τηλεοπτικά το ζωολογικό κήπο και μας ευχαριστεί πολύ γι' αυτό. Tell us, it's true that the zoo is the oldest in the world? Yes, you are here in the oldest zoo in the world that is continuously open. It was founded in 1752 by the emperor and is part of the World Cultural Heritage of Schönbrunn. And we are located right in the park of Schönbrunn. Okay. Λοιπόν, μας εξηγεί εδώ ότι ναι, είναι ο παλαιότερος ζωολογικός κήπος που έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο σε πλήρη λειτουργία, χωρίς καμία διακοπή δηλαδή, και ιδρύθηκε όπως σας είπα το 1752 από τον αυτοκράτορα Φραγκίσκο Ιωσήφ, Φραγκίσκο μάλλον τον πρώτο, και είναι, αποτελεί μέρος του πολυτελές βεβαίως παλατιού του Σένμπουρν. How many animals are in total in the zoo and how many species you have here? We have about 600 animal species here and in total about 4,500 animals. That sounds very many, but about 2,000 are fish. So we only have about 100 bird species and about 100 mammal species like the giant panda, elephants or giraffes, for example. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά μεγάλος ο κήπος. Μας εξηγεί ότι έχουν περίπου 600 διαφορετικά είδη ζώων και μάλιστα περίπου 4.000 ζώα συνολικά. Εκ των οποίων μας λέει τα 2.000 είναι θηλαστικά, είναι ψάρια και υπάρχουν 1.000, μας λέει, πτηνά και 1.000 θηλαστικά. And I know I can feel bad when I get in a bad mood.
all over the year. All over the year, 356. All over the year, any day of the year, starting from 9 o'clock in the morning. During winter, we close a little bit earlier than during summer, but there's also special guided tours and special packages in early morning hours before opening, but also after closing hours at night. Λοιπόν, μας εξηγεί ότι είναι ανοιχτός όλο το χρόνο, 365-366, είπες στην αρχή και γελάσαμε εδώ οι μέρες. Και βεβαίως είναι ανοιχτό από το πρωί μέχρι και το βράδυ και μάλιστα υπάρχουν ειδικά guide tours, μας είπα, δηλαδή ειδικές ξεναγήσεις που μπορούν να γίνουν είτε πολύ νωρίς το πρωί πριν ξεκινήσει δηλαδή η είσοδος για το κοινό, αλλά ακόμα και το βράδυ υπάρχουν ειδικά προγράμματα για βραδινή επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο. Και ανεξάρτητα αν στεγάζονται σε μπαρόκ ύφους περιβόλους, η άμεση επαφή με τα ζώα είναι μοναδική εμπειρία για τα μικρά παιδιά και για όσους αισθάνονται παιδιά. Νομίζω πως θα πρέπει να βρείτε πολλές δικαιολογίες για να μην επισκεφτείτε το ζωολογικό κήπο του Σεν Μπρούν. Πριν ή μετά, μετά ή πριν. Και πριν και μετά το δελτίο ειδήσεων. Σάββατο πριν στις 5 και Κυριακή μετά στις 6:20. Κούβα, Σιγκαπούρη, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Σκωτία, Πράγα και δεκάδες άλλοι προορισμοί έρχονται. Πάρτε θέση επί της οθόνης και φορέστε τη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Και τα Σαββατοκύριακα εδώ και μόνο στον Άστρα έχουν Travel Guide Σφραγίδα. Κέντρο αισθητικής Click and Chic. Εξελίξτε την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα με τις επαγγελματικές μεθόδους ζεστό, κρύο, κερί και λέιζερ αποτρίχωση για μόνιμα αποτελέσματα στις πιο οικονομικές τιμές. Γνωρίστε τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο Flax Peel, εξαιρετικά αποτελεσματική στην πρόληψη και καταπολέμηση της γύρανσης του δέρματος. Επαγγελματικό νηφικό μακιγιάζ, περιποίηση προσώπου, σώματος. Κέντρο αισθητικής Click and See, Αλονίσου 3 με Δημητριάδος. Ανακαλύψτε το. Μέρα από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ προσφέρουμε τσιπουράκι μόνο με 4 ευρώ.
Η καλύτερη πρόταση για τις μοναδικές στιγμές της ζωής σας σας έγινε από την αίθουσα εκδηλώσεων Ακρόπολης. Κάτι παραπάνω από ό,τι ζητάτε. Όμορφος, άνετος, προσεγμένος χώρος, αμφιθεατρικός. Εκλεκτή κουζίνα, ποιοτικές σπεσιαλιτέ. Μαγευτική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση, λογικές τιμές. Δύο αίθουσες για να εμπιστευτείτε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα με την εγγύηση της 20χρονης εμπειρίας μας στο χώρο της διασκέδασης. Αίθουσα εκδηλώσεων Ακρόπολης στον Αμπελώνα Λάρισας. Για τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας, επιλέγεις το καλύτερο. Μια σκάλα ντυμένη με μάρμαρο. Ένα τσάκι ή ένας πάγκος κουζίνας επενδυμένα με γρανίτη. Ένα μπάνιο με πλακάκια και είδη γηινής κορυφαίας ποιότητας και αισθητικής. Ιωάννου. Ολοκληρωμένες προτάσεις θέρμανσης με ενεργειακές εστίες τζακιών και σόμπες ξύλου πέλετ. Ιωάννου. Απίστευτη ποικιλία, εγγυημένη ποιότητα, προσιτή τιμή. Έκθεση και βιοτεχνία, δεύτερο χιλιόμετρο, Βόλου άλλης μεριάς, άνωθεν περιφερειακού. Ιωάννου. Είναι ωραίο να έχετε απαιτήσεις. Μοντέρνα ασιατικά εστιατόρια Noodle Bar που βρίσκονται στο κέντρο του Βόλου, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη. Διανομή στο σπίτι και στο χώρο εργασίας καθημερινά. Τηλέφωνο 24210 23040 και 41. Noodle Bar. Σε κάνουν να ονειρεύεσαι. Περιμένω πως και πως για να γίνω εγώ αυτός της ζωής ο πετεινός. Κοίτα με μωρό μου. Είσαι κοντά τροφαντή, ζουμέρι και αληθινή. Θα μου φύγει το λυρί. Κοίτα με μωρό μου. Στο κοτέτσι σου θα έρθω και θα σε έχω φυλακτό. Δεν χρυσώνω το αυγό, δεν χρυσώνω εγώ τα αυγό. Κοίτα με μωρό μου. Είσαι αμβροσιάδικη, στρουμπουλή και πεταχτή. Θα λαλώ στο πρωί. Κοτόπουλα Αμβροσιάδη. Νόστιμα και κατεξοχήν ζουμερά. Σκέφτεστε να αγοράσετε σπίτι, να χτίσετε ή να ανακοινήσετε? Τα κριτήρια είναι σίγουρα πολλά. Η επιλογή μία και δημιουργική. Δημιουργική αρχιτεκτονική Δημήτρης Καραγιάννης. Με πείρα 15 και πλέον ετών και υπογραφή σε πάνω από 2.500 έργα, είναι η εγγύηση για τη δημιουργία κάθε κατασκευαστικής απαίτησης. Μεζονέτες, πολυκατοικίες, παραδοσιακά συγκροτήματα, ξενοδοχεία σε απολύτως επιλεγμένα οικόπεδα στη Μαγνησία. Δημιουργική αρχιτεκτονική Δημήτρης Καραγιάννης. Ρήγα Φεραίου 66α στο Βόλο και στο διαδίκτυο. Τα θέλεις όλα. Κουτούκι ο Μπακαλόγατος στο Φρούριο Λάρισας. Από το μεσημέρι με μαγειρευτά μέχρι το βράδυ φτάνουμε στην κορυφή της γεύσης γρήγορα και οικονομικά. Κουτούκι ο Μπακαλόγατος στο Φρούριο Λάρισας. Ανακαινισμένος, μεγαλύτερος χώρος γιατί στα ωραία χίλιοι καλοί χωράνε. Να πας. Στην Πιλχανά πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ. Νέα εποχή, νέες ιδέες, ισχυρές συνεργασίες. Compact. Ουφώματα αλουμινίου και PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κουζίνες, ανακαινήσεις, έπιπλο και διακόσμηση. Compact. Σας καλούμε στην ανανεωμένη μας έκθεση. Έπιπλα για όλες τις γενιές. Black Red White. Ανανεώσιμες ενεργειακές λύσεις για κάθε χώρο. Ενημερωθείτε νωρίς για το χειμώνα που έρχεται. Νέες τεχνολογίες και οικονομία. Compact. Στο τρίτο χιλιόμετρο Λάρισας Αθήνας. Τηλέφωνο 2410-286-601.
Την επόμενη μέρα ξημέρωσε Σάββατο. Και Σάββατο είναι η κατάλληλη μέρα για μια επίσκεψη στην διάσημη για τη Βιέννη λαϊκή αγορά, Nars Market. Πριν από αυτό όμως, και επειδή ήταν ακόμη πολύ πρωί, αποφασίσαμε να επισκεφτούμε το παραμυθένιο σπίτι Hunter Wasser, ώστε να αποφύγουμε τις ορδές των τουριστών. Όταν φτάσαμε εκεί όμως, το θέαμα ήταν εντυπωσιακό, καθώς αν και 8.30 το πρωί, περισσότερο από 500 άτομα ήταν ήδη εκεί και θαύμαζαν το πιο παράξενο και ασυνήθιστο αξιοθέατο της πόλης. Και παράξενα και ασυνήθιστα και πρωτότυπα και ποικιλόχρωμα και πραγματικά μοναδικά στον κόσμο είναι τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας Hunter Wasser που χτίστηκε το 1985 με την καλλιτεχνική συμβολή του εκκεντρικού αυστριακού σχεδιαστή Hunter Wasser και τιμητικά πήρε το όνομά του. Με όλο αυτό το έργο ο Hunter Wasser ήθελε να δείξει πως το πρακτικό μπορεί ταυτόχρονα να είναι και όμορφο. You make me strong. Γι' αυτό αλλά και λόγω της μεγάλης αγάπης που είχε για τη φύση θα δείτε θάμνους και δέντρα στα παράθυρα αλλά και ολόκληρος κήπος στην οροφή της πολυκατοικίας. Σήμερα η πολυκατοικία Hunter Wasser μολονότι συγκεντρώνει πλήθος τουριστών που σειραίουν εδώ για να θαυμάσουν το εντυπωσιακό αυτό θέαμα. Δεν είναι επισκέψιμοι όμως το κοινό, καθώς εδώ ζουν 200 άτομα που κατοικούν στα 50 ιδιωτικά διαμερίσματα, το καθένα από τα οποία έχει ξεχωριστή διακόσμηση. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλη επιτυχία θα είχε εάν η συγκεκριμένη πολυκατοικία ήταν σίριαλ στην τηλεόραση. Απαραίτητη στάση για κάθε επισκέπτη που του αρέσουν οι πολύχρωμες αγορές είναι η αγορά του Nastmark. Η ζωή εδώ ξεκινά γύρω στις 6 το πρωί, όταν οι προμηθευτές έρχονται και ανοίγουν έναν έναν τους εκατοντάδες πάγκους τους και κορυφώνεται το μεσημέρι, όταν χιλιάδες επισκέπτες έρχονται για να αγοράσουν κρέας, ψάρια, λαχανικά και φρούτα. Κυριολεκτικά προερχόμενα από όλα τα μέρη του κόσμου. Η αγορά του Nastmark, κυρίες και κύριοι, είναι μια απόλαυση για όλες τις αισθήσεις. Γυρίζαμε από πάγκο σε πάγκο και εξερευνούσαμε τα κάθε λογής φρούτα, λαχανικά και τρόφιμα προερχόμενα από διάφορα μέρη του κόσμου, φτάσαμε και στην ελληνική γωνιά. Εκεί, εκτός της παραδοσιακής μας φέτας, βρήκαμε και οτιδήποτε άλλο θυμίζει η Ελλάδα. Εμείς φύγαμε ενθουσιασμένοι από τον Nars Market. Έτσι και η δική σας επίσκεψη εδώ, στη συγκεκριμένη αγορά, θα είναι μια απόδειξη πως η Βιέννη δεν αρχίζει και τελειώνει στην κλασική μουσική, αλλά είναι ένας διατροφικός παράδεισος που ενώνει άρρηκτα Δύση και Ανατολή. Δίπλα στην Nastmark και μόνο κάθε Σάββατο στείνεται μια άλλη δημοφιλής αγορά, το Flea Market, με βασικό αντικείμενο τα μεταχειρισμένα είδη και σπάνιες αντίκες. Με ένα καλό ψάξιμο σίγουρα θα βρείτε κάτι μοναδικό και δυσέβερτο για να αγοράσετε. Μετά από τόση έρευνα στις αγορές Flea και Nars Market, έφτασε η ώρα για μια άλλη έρευνα, πιο ευχάριστη και αποκλειστικά γευστική αυτή τη φορά. Ήταν η ώρα να γνωρίσουμε αναλυτικότερα τα μυστικά της αυστριακής κουζίνας.
Γκρούπο Κουτσίνε. Γιατί ο χώρος σας αξίζει το καλύτερο. Γκρούπο Κουτσίνε. Σύντομα κοντά σας σε όλη την Ελλάδα. Λένε κυρίες και κύριοι πως αν δεν έρθετε στο εστιατόριο Figmuller σημαίνει πως δεν έχετε έρθει στη Βιέννη. Εάν ισχύει λοιπόν αυτό, θα επιχειρήσουμε να αποδείξουμε σήμερα παρουσιάζοντάς σας μια σειρά από πιάτα που έχουμε ετοιμάσει εδώ για να δείξουμε τη βενέζικη κουζίνα. Κοντά μας γι' αυτό είναι ο Mr. Thomas Figmuller. Mr. Thomas Figmuller, Thomas. Hello, yeah. Welcome to our show. Welcome to the Greek television. Thank you very much. Welcome you to Vienna and in our restaurant today. So, your restaurant has a very good reputation and also is one of the most historical restaurants here in Vienna. Ρωτάω ότι είναι ένα εστιατόριο που έχει πάρα πολύ καλή φήμη και είναι και από τα πιο ιστορικά εδώ στην Βιέννη. Είναι από το 1905. Tell us something about that. So this year, where we are now, in the first district in Vienna, is for me a very historical place. Because the restaurant here is more than 100 years old, and we started, the first generation started in 1905, the first restaurant here in Austria. But Vienna, you look young. You are which generation? I'm the fourth generation. Λοιπόν, γελάμε γιατί μας είπε αρχικά ότι το εστιατόριο εδώ είναι από το 1905, άρα έχει μια ιστορία που ξεπερνά πλέον τα 100 και πλέον χρόνια. Και βεβαίως να πούμε ότι ο ίδιος είναι νέος γιατί είναι η τέταρτη γενιά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο εδώ πιάτο που είναι πολύ γνωστό μέσα από αυτή την εκπομπή και το αγαπάμε ιδιαιτέρως, όχι μόνο εμείς αλλά και οι Βιενέζοι και όσοι τουρίστες έρχονται στη Βενετία και συγκεκριμένα στο εστιατόριο Figmuller, αποκλείεται να φύγουν και να μην δοκιμάσουν το συγκεκριμένο πιάτο. Και βεβαίως ο λόγος είναι ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο και η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Ωραία. Okay. So, what else? This one. So this is the second, it's called Zwiebelrostbraten. How? Zwiebelrostbraten. I will explain why it's called. Όσοι ξέρετε γερμανικά, δεν έχετε πρόβλημα να το προφέρετε, αλλά όσοι δεν ξέρετε, δεν ξέρω αν μπορείτε να το πείτε, εγώ δεν μπορώ. Zwiebel. No. Zwiebel. Zwiebel. Zwiebel is onion. Oh, so if somebody, if some Greek people comes here to the restaurant and wants to eat this one, how he could order it? Perhaps, perhaps, perhaps. But what is this plate? This is roasted sirloin beef with fried onions and fried potatoes. Πολύ απλό και πολύ εύκολο πιάτο φαίνεται και πολύ νόστιμο βασικά. Είναι βοδινό, το οποίο είναι ψητό και συνοδεύεται με τηγανιτά κρεμμύδια, είναι σε πολύ λεπτές κομμένες ροδέλες και τηγανιτές πατάτες. Δεν το λες και εξαιρετικά υγιεινό, αλλά το λες πάντα νόστιμο. Okay, and... Okay, we go to the next one. Which one, okay. This is roasted calf's liver. It's in Viennese, in Austria, you say geröstete Kalbsleber. Geröstete Kalbsleber. It's pretty similar to the English explanation. So it's roasted calf's liver with roasted potatoes. Ah, this is potatoes? Yeah, that's potatoes. Oh, okay. Yeah. Λοιπόν, αυτό το πιάτο είναι πρόκειται για σηκώτ και συνοδεύεται με πατάτα. And we have also, what else? This one. Yeah, this one, that's the next one. That's called Tafelspitz in Vienna. That's a boiled rump from beef. It's also beef. With roasted potatoes. And here we have to the chive sauce and the apple horseradish. Oh, these are dipping. So this is healthy. It's pretty healthy, yeah. Come on. Αυτό είναι πιο υγιεινό, όπως πρόλαβα να το ονομάσω εγώ ήδη, μια και πρόκειται για βοδινό πάλι, αλλά είναι βραστό, άρα πιο υγιεινό. Και συνοδεύεται πάλι εδώ με αυτόν τον πουρέ πατάτα, θα λέγαμε, που είναι τη μαχισμένη πατάτα, όπως και το προηγούμενο μας κάτω που σας δείξαμε προηγουμένως. Το ιδιαίτερο εδώ χαρακτηριστικό που έχει το πιάτο αυτό είναι οι δύο σάλτσες που βλέπετε εδώ αμέσως. Η μία, αυτή εδώ η άσπρη, είναι ό,τι έχουμε και εμείς στην Ελλάδα, είναι ουσιαστικά σκόρδο με γιαούρτι. Γιαούρτο σκόρδο δηλαδή.
Και αντιστοίχως εδώ σας έχουμε μια πιο ιδιαίτερη σάλτσα. Δεν τη βρίσκουμε στην Ελλάδα, την οποία φτιάχνεται από μήλο. Από μήλο και από παραπανάκι, το οποίο είναι φτωματισμένο πάλι σε πολλά κομμάτια. Ξεκινάμε τα εύκολα. Εδώ είναι κομματάκια από βερίκοκο, όπως βλέπετε, και αυτές οι δύο μπάλες δεν είναι ακριβώς, θα λέγαμε, είναι γλυκό βεβαίως, αλλά πρόκειται για ένα είδος τυριού. Ένα είδος τυριού εδώ στην Αυστρία, το οποίο είναι γλυκό. Εξηγεί εδώ ότι αγαπούν ιδιαίτερα στην Αυστρία το καλό κρασί και το αγαπούν και το πίνουν κιόλας πολύ. Και μάλιστα εδώ στη Βιέννη είναι, μας λέει, η μόνη πόλη στον κόσμο η οποία παράγει κρασί στα τείχη, εντός στα περίφερα της πόλης που έχει στην επαρχία. Okay, let's try. Yeah, for sure. You say host. Host, yeah. Host. Στην υγειά σας. Si? Στην υγειά σας. Say γεια σας. Γεια σας. Host. Γεια σας. Μετά από ένα καλό γεύμα, πάντα έρχεται η σειρά για ένα απολαυστικό καφέ. Και η Βιέννη φημίζεται πολύ για τα καλέσθετα καφέ της, διάσπαρτα σε κάθε σημείο της πόλης. Ένα καφέ όμως που ξεχωρίζει τα τελευταία χρόνια είναι το καφέ Λάτμαν, που βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα από την πλατεία Δημαρχείου της πόλης. Όταν θα έρθετε στη Βιέννη και θα επισκεφτείτε ένα καφέ, να έχετε στο νου σας τη μεγάλη παράδοση των καφενείων της Βιέννης από το 17ο αιώνα, καθώς και τη μεγάλη αγάπη των Βιεννέζων στο συγκεκριμένο ρόφημα. Και μάλιστα, αν επισκεφτείτε το καφέ Λάτμαντ, τότε μην παραγγείλετε ένα απλό καφέ, αλλά επιλέξτε κάτι ιδιαίτερο για να μην σας κοιτάξουν περίεργα. Συγκεκριμένα εδώ μπορείτε να βρείτε διάφορα καφέ όπως Mozart καφέ, Μαρία Θηρεσία, Einspiner, Chococino και διάφορα άλλα πολύ γευστικά και ιδιαίτερα καφέ. Πέρα από αυτό όμως θα σας πω ότι το καφέ που βρισκόμαστε τώρα λειτουργεί από την 1η Οκτωβρίου του 1873 και ήταν το αγαπημένο, η αγαπημένη καφετέρια, το αγαπημένο στέικι του Φρόιντ. Αλλά και στη σύγχρονη εποχή έχουν περάσει από εδώ επιφανείς προσωπικότητες όπως ο Πολ Μακκάρτνεϊ, η Μάλεν Ντίντριχ και βέβαια η Χίλαρη Κλίντον. Γιατί όχι λοιπόν και εσείς. Μετά τον απογευματινό μας καφέ στην πόλη που έχει παράδοση στα καλέσθετα καφέ, ακολούθησε μία άλλη επίσκεψη, εκεί όπου η Βιέννη έχει επίσης παράδοση στην κλασική μουσική. Ο καλύτερος τόπος για να ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην πρωτεύουσα της κλασικής μουσικής ήταν να επισκεφτούμε το λεγόμενο οίκο της μουσικής, που στεγάζεται στο ιστορικό παλάτι του Αρχιδούκα Καραόλου. Από το 2000 που άνοιξε τις πύλες του, ο οίκος της μουσικής σας προσκαλεί 365 ημέρες το χρόνο για ένα εναλλακτικό ταξίδι στον κόσμο της μουσικής. Μέσα σε ένα λαβύρινθο από μουσικά όργανα και εικονικές διαδραστικές μουσικές αναπαραστάσεις, ο επισκέπτης καταλαβαίνει τη διαφορά της αληθινής μουσικής με του απλού θορύβου. Η αίθουσα με το γιγάντιο τύμπανο, οι ηχογραφημένες κραυγές και το σκοτεινό δωμάτιο της αφής είναι λίγα μόνο από τα στάδια που ευχάριστα περνούν οι επισκέπτες με στόχο να ανακαλύψουν την αληθινή παραγωγή μουσικής. Οι λάτρεις της κλασικής μουσικής θα εκπλαγούν ευχάριστα όταν θα ανακαλύψουν ολόκληρες αίθουσες αφιερωμένες στους μέντορες της κλασικής μουσικής όπως του Μότσαρτ, του Μπετόβεν, του Στράους και πολλών άλλων. Και μετά από την περιήγησή σας στο Μουσείο της Μουσικής, είστε πλέον πανέτοιμοι για να διευθύνετε μία μουσική ορχήστρα. Εδώ σας δίνεται μία δυνατότητα να επιλέξετε μία σειρά από μουσικούς συνθέτες, τον αγαπημένο σας ενδεχομένως και το αγαπημένο το αντίστοιχο μουσικό κομμάτι που έχει συνθέσει. Εγώ λέω να επιλέξω ένα κομμάτι του Strauss, το πιέζουμε εδώ και ξεκινάμε τη σύνθεση. Είναι πολύ ωραία εμπειρία και είναι
κάτι που το προτείνουμε ανεπιφύλακτα ερχόμενοι εδώ στο Μουσείο της Μουσικής. Είναι λοιπόν η ώρα να δοκιμάσετε κι εσείς πώς μπορείτε να διευθύνετε μια ορχήστρα. Επόμενός μας προορισμός, ένα παλάτι που με τα συνθετικά των λέξεων «bel» που σημαίνει «ωραίο» και «vedere» που σημαίνει «βλέπω», έγινε ένας χώρος όπου καλείστε να ανακαλύψετε τι άλλο, την ομορφιά. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Belvedere. Αποτελώντας τη θερινή κατοικία του πρίγκιπα Ευγένιου της Σαβοίας, του πιο διάσημου από τους αρχηγούς των Αμπσβούργων, το Belvedere είναι μέχρι σήμερα ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της Αυστρίας και ένα άριστο δείγμα της αρχιτεκτονικής του Μπαρόκ. Δεδομένου πως αποτελείται από δύο ουσιαστικά παλάτια, το Άνω Belvedere και το Κάτω, σε συνδυασμό με τους τρεις ορόφους του και την τεράστια έκτασή του, θεωρείται ένα από τα πιο δαπανηρά οικοδομικά έργα που ανέλαβε ποτέ ιδιώτης. Σήμερα, κατά κύριο λόγο, στεγάζει την Εθνική Πινακοθήκη της Αυστρίας, όπου και εκτίθενται τα διασημότερα έργα αυστριακών καλλιτεχνών, με διασημότερο όλων το φιλί του Γκούσταφ Κλίμτ. Guarir non è possibile la malattia di vivere. Όπως και το Belvedere αποτέλεσε τη θερινή κατοικία του πρίγκιπα Ευγένιου, έτσι και το παλάτι του Λίχνενστάιν, πριν ακριβώς μετατραπεί σε μουσείο, αποτελούσε τη θερινή κατοικία της ηγεμονικής οικογένειας Λίχνενστάιν. Αν και ο σχεδιασμός του παλατιού ολοκληρώθηκε το 1968, εντούτοις στις συλλογές του θα δείτε εκθέματα του 18ου και του 19ου αιώνα, εκτός βέβαια από τα εκθέματα του 17ου αιώνα. Στο εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι του Λίχνενστάιν φιλοξενείται μία ασύγκριτη ιδιωτική συλλογή έργων τέχνης από σημαντικούς καλλιτέχνες όπως η Ραφαήλ, Μπρέγκλερ, Ρούμπενς, Βαντάικ, Ρέμπραντ και δικαίωτρα τάθεται μεταξύ των πλέον πολύτιμων ιδιωτικών συλλογών του κόσμου. Η επίσκεψη στο μουσείο και παλάτι του Λίχνενστάιν είναι ένα ταξίδι στον χρόνο με πρωταγωνιστή την τέχνη. Αν δεν είστε όμως λάτρης των μπομπόδι μουσείων και αναζητάτε το μοντέρνο, το σύγχρονο και το διαφορετικό, τότε δεν θα φύγετε από τη Βιέννη αν δεν επισκεφτείτε την νεοσύστατη συνοικία των μουσείων. Και όχι, μην τρομάζετε. Εδώ πρωταγωνιστής δεν είναι τα μουσιακά εκθέματα, αλλά η διασκέδαση. Πριν ή μετά, μετά ή πριν. Και πριν και μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Σάββατο πριν, στις 5. Και Κυριακή μετά, στις 6:20. Κούβα, Σιγκαπούρη, Παρίσι. Νέα Υόρκη, Σκωτία, Πράγα και δεκάδες άλλοι προορισμοί έρχονται. Πάρτε θέση επί της οθόνης και φορέστε τη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Είτε τα Σαββατοκύριακα εδώ και μόνο στον Άστρα έχουν Travel Guides Φραγίδα.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar. Λουδοβίκος 14ος, οίκος μόδας και γάμου. Σε ένα υπέροχο νεοκλασικό στην οδό Πολυμέρη στο Βόλο βρίσκεται ο οίκος μόδας Louis XIV. Λουδοβίκος 14ος, Πολυμέρη 99. Μοναδικά βραδινά και κοκτέιλ φορέματα, ιδιαίτερα ανηφικά και βαπτιστικά ρούχα θα σας κάνουν να νιώσετε ξεχωριστοί σε κάθε σας εμφάνιση. Οίκος μόδας και νηφικών Λουδοβίκος 14ος. Για να έχει κάθε σας εμφάνιση αρώμα γυναίκας. Σκέφτεστε να αγοράσετε σπίτι, να χτίσετε ή να ανακοινήσετε? Τα κριτήρια είναι σίγουρα πολλά. Η επιλογή μία και δημιουργική. Δημιουργική αρχιτεκτονική Δημήτρης Καραγιάννης. Με πείρα 15 και πλέον ετών και υπογραφή σε πάνω από 2.500 έργα, είναι η εγγύηση για τη δημιουργία κάθε κατασκευαστικής απέτησης. Μεζονέτες, πολυκατοικίες, παραδοσιακά συγκροτήματα, ξενοδοχεία σε απολύτως επιλεγμένα οικόπεδα στη Μαγνησία. Δημιουργική αρχιτεκτονική Δημήτρης Καραγιάννης. Ρήγα Φεραίου 66α στο Βόλο και στο διαδίκτυο. Το ντεκόρ δεν είναι απλώς μια ιδέα. Είναι άπειρες με υπογραφή Σαμαράς. Ντεκόρ Σαμαράς. Όπως λέμε, χειροποίη το χαλί με προσωπικότητα. Κουρτίνα με διάχυτη πολυτέλεια. Τα πετζαρίες τείχου με στυλ και φαντασία. Ντεκόρ Σαμαράς. Επίσκεψη στον χώρο σας για μέτρα, δειγματισμό σχεδίων και άψογη τοποθέτηση. Ντεκόρ Σαμαράς. Στο Δέλτα Λαρίσης. Τηλέφωνο 74.000 Τρίκαλα. Μοντέρνα ασιατικά εστιατόρια Noodle Bar που βρίσκονται στο κέντρο του Βόλου, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη. Διανομή στο σπίτι και στο χώρο εργασίας καθημερινά. Τηλέφωνο 24210 23040 και 41. Noodle Bar. Σε κάνουν να ονειρεύεσαι. Και κύριοι, παρακολουθήστε την παρουσίαση που ακολουθεί, γιατί σας ενδιαφέρει όλους. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, με την τεράστια αύξηση του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, στραφήκαμε όλοι στους παραδοσιακούς τρόπους θέρμανσης, όπως τα ξύλα και διάφορα προϊόντα αυτού, που είναι πραγματικά πολύ πιο οικονομικά. Κυρίες και κύριοι, είναι γνωστό ότι όλοι μας βιώνουμε μια δύσκολη οικονομικά εποχή τις κρύες ημέρες του χειμώνα και ψάχνουμε οικονομικότερους τρόπους για να ζεσταθούμε αλλά και για να ζεστάρουμε την κατοικία μας. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα πρωτοποριακό σύστημα θέρμανσης, τον θερμοσυλλέκτη Fire Plus Turbo 6 Nikitas, ο οποίος τοποθετείται στο τζάκι του σπιτιού σας χωρίς να κάνετε καμία μετατροπή. Τοποθετούμε το θερμοσυλλέκτη στο χώρο καύσης του τζακιού σας με μεγάλη ευκολία. Στη συνέχεια συνδέουμε τον F-Camp του σωλήνα στη σημεία από τις δύο άκρες του και βάζουμε και το φυσιτήρα στην πρίζα. Και είμαστε έτοιμοι. Και μόλις ανάψουμε τη φωτιά, ανοίγουμε τον διακόπτη του θερμοσυλλέκτη Fire Plus Turbo 6 και απολαμβάνουμε τη ζέστη και τη θερμοκρασία. Με ελάχιστα χρήματα ζέστανα όλο το σπίτι και επιπλέον ξοδεύω τα μισά ξύλα από ό,τι πρέπει. Με τον θερμοσυλλέκτη σώθηκα. Αισθητική Καλφούτζου.
Δώστε ραντεβού με την ομορφιά. Αντιμετωπίστε αποτελεσματικά τοπικό πάχος, κυταρίτιδα, χαλάρωση και αποκτήστε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Αποκτήστε τα τώρα όλα σε νέες προσφορές. Αισθητική Καρφούτζου στη Λάρισα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2410-2563-20. Το ραντεβού σας με την ομορφιά. Θέλεις όλα. Κουτούκι ο Μπακαλόγατος στο φρούριο Λάρισας. Από το μεσημέρι με μαγειρευτά μέχρι το βράδυ φτάνουμε στην κορυφή της γεύσης γρήγορα και οικονομικά. Κουτούκι ο Μπακαλόγατος στο φρούριο Λάρισας. Ανακαινισμένος, μεγαλύτερος χώρος γιατί στα ωραία χίλιοι καλοί χωράνε. Να πας. Την πιλχανά πας και τα βλέπεις πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ. Η καλύτερη πρόταση για τις μοναδικές στιγμές της ζωής σας σας έγινε από την αίθουσα εκδηλώσεων Ακρόπολης. Κάτι παραπάνω από ό,τι ζητάτε. Όμορφος, άνετος, προσεγμένος χώρος, αμφιθεατρικός. Εκλεκτή κουζίνα, ποιοτικές σπεσιαλιτέ. Μαγευτική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση, λογικές τιμές. Δύο αίθουσες για να εμπιστευτείτε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα με την εγγύηση της 20χρονης εμπειρίας μας στο χώρο της διασκέδασης. Αίθουσα εκδηλώσεων Ακρόπολης στον Αμπελώνα Λάρισας. Για τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας, επιλέγεις το καλύτερο. Κέντρο αισθητικής Click and Chic. Εξελίψτε την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα με τις επαγγελματικές μεθόδους ζεστό, κρύο, κερί και λέιζερ αποτρίχωση για μόνιμα αποτελέσματα στις πιο οικονομικές τιμές. Γνωρίστε τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο Flax Peel. Εξαιρετικά αποτελεσματική στην πρόληψη και καταπολέμηση της γύρανσης του δέρματος. Επαγγελματικό νυφικό μακιγιάζ. Περιποίηση προσώπου, σώματος. Κέντρο αισθητικής Click and See. Αλονίσου 3 με Δημητριάδος. Ανακαλύψτε το. Τα θέλεις όλα. Κουτούκι ο Μπακαλόγατος στο φρούριο Λάρισας. Από το μεσημέρι με μαγειρευτά μέχρι το βράδυ φτάνουμε στην κορυφή της γεύσης γρήγορα και οικονομικά. Κουτούκι ο Μπακαλόγατος στο φρούριο Λάρισας. Ανακαινισμένος, μεγαλύτερος χώρος γιατί στα ωραία χίλιοι καλοί χωράνε. Να πας. Την πιλχανά πας και τα βλέπεις πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ. Κυρίες και κύριοι, δεν επαναπαύεται στα αυτοκρατορικά παλάτια και τη χριστουγεννιάτικη Disneyland, αλλά φροντίζει να ανανεώνει συνεχώς την εικόνα της με νέα μοδάτα εστιατόρια, μοντέρνα μουσεία σύγχρονης τέχνης, αλλά και προχωρημένα μπαρ. Αυτή λοιπόν η σύγχρονη όψη της πιο μπαρόκ πόλης του κόσμου βρίσκεται εδώ, στη νεοσύστατη συνοικία των μουσείων. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα μουσείων, πολιτιστικών κέντρων αλλά και χώρων διασκέδασης που βρίσκονται εκεί όπου πάντοτε βρισκόταν η αυτοκρατορική στάβλη της υψηλής κοινωνίας. Από το 2001 που άνοιξε τις πύλες στο κοινό, αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία αναφοράς της Βιέννης και κατακλείζεται κυρίως από την νεολαία αλλά και όσο αναζητούν το καινούριο. Σήμερα η συνοικία των μουσείων είναι το αγαπημένο στέκι των νέων που διασκεδάζουν είτε πίνοντας το ποτό τους, είτε συζητώντας με τους φίλους τους, είτε χαζεύοντας τα διάφορα φωτορυθμικά, είτε περνώντας ευχάριστες στιγμές με τους αγαπημένους τους. Εδώ όμως συγκεντρώνονται και τα μικρά παιδιά
και διασκεδάζουν, είτε παίζοντας χόκκεϊ στον πάγο, είτε εκδηλώνοντας το πάθος τους στα τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια. Η συνοικία των μουσείων, κυρίες και κύριοι, είναι η άλλη όψη της Βιέννης και εδώ έχουν θέση όλοι. Μετά την επίσκεψή μας στη συνοικία των μουσείων και την εναλλακτική μας διασκέδαση, ήταν η κατάλληλη ώρα για να βιώσουμε την πραγματική διασκέδαση στη Βιέννη. Και πραγματική διασκέδαση στη Βιέννη σημαίνει την παρακολούθηση ενός αυθεντικού μουσικού κονσέρτου. Έτσι βρεθήκαμε στην ιστορική Ohanzegisenbrunn της Βιέννης. Κυρίες και κύριοι, απολαύστε τα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε η εκπομπή μας μόνο για εσάς. Πρωτεύουσα στον κόσμο όπου η μεγάλη παραγωγή κρασιού γίνεται μέσα στα όρια της πόλης. Πάνω από 7.000 στρέμματα αμπελώνες βρίσκονται εδώ στην περιοχή Σντάμαστοφ, μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Βιέννη. Από ένα μικρό λοιπόν χωριό που ήταν κάποτε, έχει μετατραπεί σε ένα απόλυτο κέντρο καλλιέργειας και εδώ συγκεντρώνονται πλήθος τουριστών και ντόπιων για να απολαύσουν το αυθεντικό βιενέζικο λευκό κρασί. Ποτήρι λευκό κρασί θα σας αποχαιρετήσω και υπό τους ήχους του Johann Strauss θα σας περιμένω εδώ, στη Βιέννη, για να ανακαλύψουμε μαζί την πόλη της κλασικής μουσικής, του μπαρόκ, των αυτοκρατόρων, της αυθεντικής σοκολάτας, των στυλάτων καφέ, της γαστρονομικής πανδεσίας που ξέρει όσο καμία άλλη θα τα συνδυάζει όλα. Γιατί η Βιέννη είναι μια πόλη ορχήστρα!